Καλησπέρα σε όλους και όλες. Το μαλλί μου είναι χάλια. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ένα άκουπο βίντεο χωρίς intro, χωρίς outro, χωρίς τίποτα. Γιατί στο κανάλι έχει να μπει βίντεο τουλάχιστον ένας χρόνος. Ένας αβάστατος χρόνος για μένα, παιδιά, γιατί έγιναν πολλά λάθη. Και από τη μεριά μου προς άλλους. Και από άλλους προς τη μεριά μου. Ξέρουν αυτοί. Δεν πειράζει. Θετική σκέψη, θετικές πράξεις. Έλεγα να γυρίζω ένα βίντεο τη βδομάδα και στο TikTok, όπως ανέβασε και ο Κόγιας, τον οποίο θέλω προσωπικά να πω ένα τεράστιο συλληπιτήρια για τον Τζανέ, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Αδίκως. Παιδιά εκεί πέρα, γενικότερα όσοι είστε κάνετε βίντεο με παρατημένα κτίρια από εδώ από εκεί, προσέχετε. Δεν ξέρω, μπορεί οι προηγούμενοι να κατεβάζουν τα προειδοποιητικά, αλλά προσέχετε παιδιά τη ζωή σας. Τόσα ακούμε έξω, μαχαιρώματα, ληστείες, βιασμοί. Στο καρναβάλι στην Πάτρα τώρα μαχαίρωσαν δύο καρναβαλιστές. Πού έχει φτάσει ο κόσμος εμείς ρε παιδιά. Είμαστε σοβαροί, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα μελλοντικά παιδιά μας. Τι πρέπει να μας πούνε τώρα οι γονείς μας που βλέπουν αυτά. Πώς θα μας προετοιμάσουν για το μέλλον. Γι' αυτό εσείς όπως μπορείτε κάντε το καλό, μείνετε κοντά στο δρόμο του Θεού. Κάτι που απέτυχα να κάνω για πολλά χρόνια της ζωής μου και το μετανιώνω. Αν έχετε, θα μιλήσω λίγο πιο σοβαρά τώρα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα εδώ μέσα ή εδώ μέσα που όλοι έχουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος. Κανένας. Πάντα να ζητάτε βοήθεια από γονείς, από ειδικούς ή να ζητάς βοήθεια δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι να έχεις ένα πρόβλημα και να μην κάνεις τίποτα. Είτε να μην κάνεις τίποτα, να λες όχι, εγώ τι πρόβλημα να έχω. Καλά είναι. Το σπιτάκι μου, την κομμενίτσα μου, χαιρετικά. Όχι, δεν πάει έτσι. Και εγώ έχω προβλήματα. Και όλοι έχουμε προβλήματα που είτε με το για όποιον αντιολυμπιακό trigger. Φάτε το. Δεν είναι ντροπή να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ειδικό, από το γονιό, από συγγενή, γενικότερα από φίλο, θα σας καταλάβει. Το είχε πει ένα φιλαράκι μου αυτό, πρόσφατα ξανά, ότι καμιά φορά, εγώ αυτό ευτυχώς στη ζωή μου δεν το έχω δει πρόσφατα να γίνεται, παλιότερα μπορεί και ναι, έτσι πιστεύω εγώ, ότι καμιά φορά οι φίλοι μπορούν να σε καταλάβουν πιο πολύ και από την οικογένεια. Εγώ ευτυχώς στη δική μου είμαι, νιώθω δοξασμένος από τον Θεό τον ίδιο ότι έχω μια οικογένεια που με αγαπάει και με στήριζε σε ό,τι βλακία και να κάνω στη ζωή μου. Γιατί δυστυχώς εμείς τα αγόρια και ύστερα άντρες δεν είμαστε σαν τα αδέρφια μας, όταν τα αδέρφια μας είναι θηλυκά δηλαδή. Θα κάνουμε τη βλακία μας από εδώ από εκεί, οι άντρες είμαστε γενικότερα πιο που, έτσι. Ό,τι κάνουμε έτσι κάτι αναπάντεχο ή κάτι που λέμε ότι είναι καλό, αλλά μετά μας γεννάει boomerang. Και καμιά φορά με το χειρότερο τρόπο. Γιατί αυτό εγώ το είδα στη ζωή μου να γίνεται πολύ πρόσφατα. Δεν πρόκειται να σου πω τι είναι, γιατί δεν θέλω. Και συγγνώμη γι' αυτό, γιατί έχω πει ότι είστε μια μην οικογένεια, όλες οι συνδρομητές. Τους οποίους ναι, μπορεί να λέω ότι δεν με νοιάζει 500-500. Ναι, θέλω μέχρι να φτάσω και το Mr. Beast. Θα σας ακουστεί γελίο, το ξέρω, αλλά το donate στην περιγραφή είναι το PayPal, δεν κατεβάζετε Patreon, ούτε Buy Me A Coffee, γιατί κρατάνε και φόρους και τα σχετικά, και γιατί στο PayPal μπορείς να κάνεις και ένα cent δωρεά. Χωρίς πλάκα, επειδή ένα τυπάκι είχε ένα cent στο λογαριασμό του και μου κάνει στην κυριολεξία, δεν έχω κάτι άλλο στο PayPal και δεν μπορώ τώρα, κάτι έχει γίνει με την κάρτα και μου στείλε ένα cent. Περίμενε να τον βρίσω, δεν ξέρω και εγώ τι. Λέω καλό δεχούμενο. Φτωχοί άνθρωποι και εδώ στην οικογένεια. Εννοείται μόλις καταφέρω να ξαναμπω στρατό, γιατί είχα πάρει αναβολή και τελειώσω, να βρω μια δουλίτσα καλή. Τα επόμενα μου σχέδια δεν σας τα λέω. Μην κάνεις όνειρα, γιατί ο Θεός γελάει και έχουν δίκιο αυτοί που το λένε. Ή κάνε όνειρα και βάφτισε τα στόχους. Όπως είδα,
ένα συνωνόματο στο, στο, ναι, στο Instagram. Δημήτρης, κάτι δεν θυμάμαι, ήταν στη Νέα Σμύρνη, τέλος πάντων είπε βάλτε στόχους, έστω και μικρούς, όχι μεγάλους, για να τους πετυχαίνετε. Μικρά βήματα, θετικές σκέψεις, θετικές πράξεις. Κάτι που ξεχνάμε δυστυχώς όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Δυστυχώς μέχρι να... Α, το δυστυχώς, ναι. Το τελευταίο βίντεο θυμάστε που ήταν το PC, θα το βάλω κάπου εδώ ή κάπου εκεί, αν και είπα δεν θα υπάρχει edit, θα υπάρχει ένα like στο YouTube, εδώ ήταν, τέλος πάντων, ένα μυστήριο πακέτο. Λοιπόν, το μυστήριο πακέτο ήταν αυτό εδώ, το οποίο χάρηκα λιγάκι αυτόν τον ένα χρόνο που είχα αυτά τα ζόρια. Ήταν ένα PC το οποίο έστειλε μια φίλη της μητέρας μου από τη Γερμανία, το οποίο όμως τώρα δεν ανάβει. Δόξα τω Θεώ, έχω αρκετά χρήματα στην άκρη για να το πάω για ένα σέρβις, αναλόγως και δεν χρειαστεί, γιατί δυστυχώς όταν πας σε ένα PC για σέρβις, λες και πας αμάξι. Αγόρασα και κάτι τέλεια παντόφλι από το Τζάμπο πρόσφατα, το οποίο έχει σκιστεί στο λίγο στο πίσω και όποιος έχει να μου πει καλά, κανένα καλό τσαγκάρι που να πουλάνε αυτά τα βαμβακένια, γιατί οι παντόφλες του Τζάμπου είναι για τον μπούτσο. Τροπή. Ήθελα να σας πω και τελειώνω πριν σας σπαταλήσω και άλλο τον χρόνο. Ντροπή, όπως σας είπα, δεν έχεις ένα πρόβλημα και να μην κάνεις τίποτα. Ντροπή είναι να έχεις ένα τέτοιο και να μην πας σε κάποιον άνθρωπο ονόματι ιερέα, γιατί δυστυχώς εκτός από τους ειδικούς υπάρχουν και ιερείς για να μας βοηθάνε στα προβλήματά μας. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει χαθεί από τον δρόμο του Θεού, όπως είχα χαθεί κι εγώ, και εννοείται δεν θα βρούμε την ψυχική μας ηρεμία αν δεν γυρίσουμε. Δυστυχώς, εντάξει, αυτά είναι απλά. Δυστυχώς. Είναι απλά απόψεις βασικά αυτά. Ούτε δυστυχώς ούτε ευτυχώς. Είναι απόψεις δικές μου και τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων. Γιατί οι Άγιοι, όσο και να το αρνούνται μερικοί, υπήρξαν. Για τον Θεό δεν έχω ιδέα. Για μένα υπάρχει και τα βλέπει όλα. Αγαπάει όλους. Όπως πιστεύω, ισχύει και για εσάς. Αυτά λίγο πολύ από μένα. Μέχρι να καταφέρω έτσι να βάλω τη ζωή μου σε ένα σουλούπι γιατί πρέπει, όπως αυτό που λέω με τη δουλειά, που λέμε όλοι με τη δουλειά. Είναι λες και κάθε φορά που πάμε δουλειά, πάμε λες και θα μας φάξουν. Γιατί εντάξει, είναι η δουλειά, είναι ο φόρτος, είναι από εδώ, είναι από εκεί, αλλά τι πιο ωραίο από το να βγάζεις τίμια λεφτά. Το λέω γιατί πλέον έχουμε γεμίσει δυστυχώς απατεώνες. Και γι' αυτό υπάρχουν ευτυχώς και τα διαφημιστικά από τράπεζες, από YouTubers, όπως ήταν και ο... δεν θυμάμαι πότε ήταν. Υπάρχουν πάρα πολλοί YouTubers, τέλος πάντων, που και στην Αμερική και δικούς μας έχω δει εδώ συναδέλφους, YouTubers. Να τέτοιο... πώς το λένε, να κάνουν expose, να το πω έτσι, να τους απατεώνες, να τους εξεμπροστιάζουν. Όπως ας πούμε έκανε καταπληκτικά, μπορώ να πω, με τη βοήθεια του αστυνόμου Μπαταρλή ο Κοψιάλης και συλλάβανε αυτό το κάθαρμα το παιδεραστή. Δεν ευελπιστώ να γίνω Κοψιάλης στη θέση του Κοψιάλη, αλλά και εγώ έχω ένα πάθος που είναι το YouTube, άλλο ένα που είναι η μουσική, που και αυτό είναι έτσι αυτό που πονάει, γιατί θέλω να το προχωρήσω πάρα πολύ. Έχω τόσο πολλά να πω στον κόσμο, γι' αυτό κάνω και το βίντεο αυτό, όπως είναι ο λόγος που έχω γενικά το κανάλι. Πραγματικά να σας μπορούσα να πω ότι έχω εδώ μέσα, θα μιλάγαμε ώρες, οπότε αφήστε το, γιατί έχει τραβήξει πολύ το βίντεο. Επόμενο βίντεο λογικά θα είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο σίγουρα, θα είναι gaming και θα είναι μια από τις σειρές που παρατήσαμε. Και τι εννοώ το Σαββατοκύριακο, γιατί μέσα στην περίοδο από τώρα που είναι, συγγνώμη, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα! Καλή καθαρή Δευτέρα και καλές αεροκοστή σε όλους. Ξεχάστηκα τελείως. Τώρα, επειδή αύριο έχω και εγώ κάτι δουλίτσες να τακτοποιήσω, προσωπικές, από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή θα δω τι μπορώ να κάνω για τον υπολογιστή. Και λογικά, λοιπόν, σας το λέω από τώρα, αν καταφέρω, έχει καλό, στο Σάββατο θα έχει βίντεο. Το Σάββατο. Αν όχι, θα έχουμε βίντεο από τον Κυριακή, αλλά από το κινητό. Δηλαδή θα ανέβει την Κυριακή. Από PC θα ανέβει Σάββατο. Αυτά από μένα. Αγαλιά η ψυχούλα μου που σας μίλησα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και ψυχική δύναμη. Παιδιά, μετράει.
Καλό βράδυ.